Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για φωτογραφίες τοπίου και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για 5 πράγματα τα οποία κάνετε σε υπερβολικό βαθμό όταν βγαίνετε και έξω να βγάλετε φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα 5 πράγματα και γιατί είναι κακό να τα κάνουμε σε υπερβολικό βαθμό. Let's roll! Πάμε στο νούμερο 1, το οποίο είναι η μεγάλη έκθεση σε συνδυασμό με κουνημένο νερό. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει ανάλογες λήψεις ή αν δεν τις έχετε κάνει, σίγουρα κάπου τις έχετε δει. Αυτές οι λήψεις βγαίνουν με τη βοήθεια ενός ND φίλτρου, το οποίο το φοράμε μπροστά από το φακό μας, ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε πολύ χαμηλά την ταχύτητα κλίστρου, αλλά χωρίς παράλληλα να κάψουμε τους φωτεινούς τόνους της φωτογραφίας μας. Αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει μέσα στη φωτογραφία μας νερό με κίνηση, μας επιτρέπει να βγάλουμε το νερό κουνημένο και να φαίνεται σαν ομίχλη. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι πολλές φορές εστιάζουμε στο εφέ αυτό το οποίο έχει δείχνει το νερό κουνημένο σαν να είναι ομίχλη, αλλά δεν προσέχουμε το κάδρο μας. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προσέξει πάρα πολύ το κάδρο μας. Τα στοιχεία του κάδρου, τη γωνία της λήψης, τι φακό έχουμε χρησιμοποιήσει, πού έχουμε εστιάσει, τι χρώματα έχουμε κτλ. Όταν λοιπόν έχετε μια φωτογραφία η οποία είναι κακή ή μέτρια, δεν πρόκειται να την κάνει έργο τέχνης το εφέ αυτό του κουνημένου νερού. Μεγάλη προσοχή λοιπόν με τις φωτογραφίες κουνημένου νερού, να προσέχετε όλο το υπόλοιπο κάδρο και να μην κάνετε απλά αυτό το εφέ που σας διευκολύνει να το κάνετε το φίλτρο ND που φοράτε πάνω στο φακό σας. Πάμε στο νούμερο 2, το οποίο είναι οι πανοραμικές λήψεις. Οι πανοραμικές λήψεις είναι ένας πάρα πολύ εύκολος και άμεσος τρόπος να περάσουμε την πληροφορία του τι παίζει στο σημείο που βρισκόμαστε στον θεατή μας. Οι οριζόντιες πανοραμικές λήψεις βγαίνουν πανεύκολα, απλά χρειάζεται να πάρουμε πολλά κάθετα κάδρα, να τα περάσουμε μετά στο Photoshop ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και να τα ενώσουμε σε μια ενιαία μακρόσθενη λήψη. Για κάθετα πανοράματα παίρνουμε πολλά οριζόντια κάδρα, τα οποία πάλι τα περνάμε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και ενώνουμε τα καρέ για να βγάλουμε μια μακρόσθενη τελική φωτογραφία. Εδώ να σημειώσω ότι αν θέλουμε να είμαστε σωστοί τεχνικά, από τεχνικής απόψεως, δεν πρέπει να βγάζουμε τα πανοράματα με την κεφαλή του τρυπόδου μας, την απλή. Υπάρχουν ειδικές κεφαλές που λέγονται πανοραμικές κεφαλές και η διαφορά τους με τις απλές κεφαλές είναι ότι ουσιαστικά αντί να περιστρέφεται όλη η μηχανή, περιστρέφεται ο φακός στο κέντρο του επάνω. Έτσι λοιπόν πάντα παραμένει στο κέντρο και φυσικά το πρόγραμμα μετά μπορεί να σειράψει πολύ καλύτερα όλες τις λήψεις μεταξύ τους. Τώρα πάμε να δούμε πού υπάρχει πρόβλημα πάνω στις πανοραμικές λήψεις. Πολλά άτομα από αυτά που καταφεύγουν στην εύκολη και άμεση λύση του πανοράματος, αφενός δεν ξέρουν πού να πρωτοεστιάσουν το μάτι τους για να μπορέσουν να απομονώσουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι από αυτό που βλέπουν και να το παρουσιάσουν αυτό στον θεατή τους, και αφετέρου, ακριβώς επειδή βαριούνται να κάτσουν, να ψάξουν ένα πιο ενδιαφέρον κάδρο, παίρνουν όλη την πληροφορία μαζί από τέρμα δεξιά μέχρι τέρμα αριστερά και την πετάνε όλοι στο θεατή και τον αφήνουν να εντυπωσιαστεί από αυτό το ιδιόμορφο φορμά το οποίο είναι μακρόσθενο και επειδή το μάτι μας δεν έχει συνηθίσει να βλέπει τέτοιου είδους αναλογίες, εντυπωσιάζεται μόνο και μόνο από όλη αυτή την πληροφορία που βλέπουμε σε αυτό το μακρόσθενο κάδρο. Εγώ λοιπόν προσωπικά προτείνω να λέτε, όπως έχω πει και άλλες φορές, να λέτε μια ιστορία με τις φωτογραφίες σας. Άρα λοιπόν, από το να πετάξετε όλη την πληροφορία στο θεατή σας και από το να τον εντυπωσιάσετε απλά, φροντίστε να βρείτε κάτι ενδιαφέρον μέσα σε όλη αυτή την εικόνα που βλέπετε στο σημείο που βρίσκεστε. Έτσι λοιπόν θα είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Δεν είναι σωστό για μένα να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις τον άλλο. Καλό είναι να τον κρατήσεις μέσα στη φωτογραφία σου, να μπει μέσα, να ταξιδέψει και να του περάσεις μια ιστορία, παρά απλά να του πετάξεις κάτι εντυπωσιακό και να τον αφήσεις εκεί. Αυτό το πράγμα δεν διαρκεί ποτέ. Ο εντυπωσιασμός δεν διαρκεί. Είναι κάτι στιγμιαίο, δεν είναι κάτι που κρατάει στον χρόνο. Φροντίστε λοιπόν να μην εντυπωσιάζετε, αλλά να περνάτε μια ιστορία με κάθε φωτογραφία σας, όχι μόνο φυσικά με landscape. Πάμε στο νούμερο 3, το οποίο είναι η χρυσή ώρα. Η χρυσή ώρα είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή της ημέρας. Συνήθως γίνεται νωρίς το πρωί την ώρα που ανατέλει ο ήλιος ή αργά το απόγευμα την ώρα που δει ο ήλιος. Εκείνη την ώρα λοιπόν τα χρώματα είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ όμορφα και είναι σχεδόν αδύνατον, άμα κάποιος γνωρίζει τις βασικές αρχές της φωτογραφίας, να μην μπορεί να βγάλει μια όμορφη φωτογραφία. Ωστόσο, ο σκοπός δεν είναι να φωτογραφίζουμε φυσικά μόνο τη χρυσή ώρα. Άρα, εγώ προσωπικά προτείνω από τη στιγμή που γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα στη φωτογραφία επάνω, μην περιμένετε πώς και πώς να έρθει μόνο εκείνη η ώρα και είστε με το ρολόι να δείτε πότε θα δύσει ο ήλιος ή πότε θα ανατύλει ο ήλιος, αλλά εκμεταλλευτείτε όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.
Αυτό και θα σας κάνει καλό από άποψη εμπειρίας πάνω στη φωτογραφία και θα σας χαρίσει άλλες ιδιαίτερες και μοναδικές φωτογραφίες, διότι πολύ απλά κάθε ώρα της ημέρας έχει να μας προσφέρει κάτι διαφορετικό από θέμα τονικότητας ή χρωμάτων. Έχω βγάλει και πριν αρκετό καιρό ένα Monday Fix, στο οποίο ουσιαστικά κατέριψα τον χαζό αυτόν κανόνα που υπάρχει, που σου λέει ότι απαγορεύεται να βγάζεις φωτογραφίες με κάθετο ήλιο. Φυσικά και μπορείς να βγάζεις και με κάθετο ήλιο φωτογραφίες, και με ήλιο υπογωνία, και με ήλιο υποδύση, και με ήλιο κατά τη διάρκεια της ανατολής. Άρα λοιπόν, μην κολλάτε σε αυτά, μην κολλήσετε στη χρυσή ώρα, επειδή απλά είναι μια εύκολη από θέμα χρωματικής παλέτας, ας πούμε, ώρα, αλλά εκμεταλλευτείτε και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας για να μπορείτε να είστε πιο ευέλικτοι όταν βρίσκεστε σε συνθήκες διαφορετικού φωτισμού. Πάμε στο νούμερο 4, το οποίο είναι η αντικατάσταση του ουρανού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο φωτογράφος επιλέγει να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα ουρανό που έχουν οι φωτογραφίες του με άλλους ουρανούς ή με προσθήκη συννέφων που μπορεί να έχει σε φωτογραφίες που διατηρεί στο αρχείο του. Εδώ και πάλι έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχουν λοιπόν οι φωτογράφοι οι οποίοι το κάνουν απλά επειδή μπορούν. Γουστάρουν απλά να αλλάζουν τους ουρανούς στις φωτογραφίες τους. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου ο φωτογράφος μπορεί να έχει πάει κάπου όπου μπορεί να κάνει να ξαναπάει καιρό εκεί. Έτσι λοιπόν είχε την ατυχία να μην έχει όμορφο ουρανό, να είναι όλος γαλάζιος ή να είναι όλος άσπρος γεμάτος από σύννεφα. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα definition, δεν έχει pattern ουρανός επάνω και έτσι αναγκαστικά, για να μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα η φωτογραφία, ο φωτογράφος καταλήγει στο να αντικαταστήσει τον ουρανό με μία από τις φωτογραφίες που μπορεί να έχει στο αρχείο του. Σε κάθε περίπτωση, είτε απλά σας αρέσει να αλλάζετε τον ουρανό, είτε φάγατε πακέτο κάπου και πρέπει αναγκαστικά να αλλάξετε τον ουρανό για να έχετε ένα πιο ενδιαφέρον τελικό φωτογραφικό αποτέλεσμα, εγώ προτείνω να είστε ειλικρινείς με το κοινό σας. Άρα λοιπόν, αν σε κάποια περίπτωση αλλάξετε τον ουρανό, προτείνω να το αναφέρετε ότι η φωτογραφία είναι προϊόν επεξεργασίας, δεν είναι ο πραγματικός ουρανός αυτός, έχω αλλάξει τον ουρανό, μπλα μπλα μπλα. Έτσι λοιπόν, όντας ειλικρινείς με το κοινό σας, δεν θα έχετε απλά μία αντίδραση εντυπωσιασμού, αλλά θα έχετε και μία αντίδραση κατανόησης ότι ο άλλος εκτιμάει την ειλικρίνειά σας, όσοι το κάνουν φυσικά γιατί το κάνουν όλοι, και θα είστε καθαροί με τη συνείδησή σας και φυσικά ξεκάθαροι και ως προς το κοινό σας. Σε κάθε περίπτωση εγώ προτείνω να επιμένετε και να κυνηγάτε να πετύχετε μοναδικούς φυσικούς ουρανούς. Τώρα, αν τύχει η περίπτωση που θα πάτε κάπου μακριά και θα κάνετε χρόνια να ξαναπάτε, ναι, okay, εκεί μπορείτε να αλλάξετε τον ουρανό, δεν είναι κακό. Αν όμως θέλετε απλά να κάνετε κάτι βιαστικό, εγώ προτείνω να μην κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να επιμείνετε να πάτε πολλές φορές και να κυνηγάτε μέχρι να βρείτε έναν πολύ όμορφο ουρανό, πολύ ιδιαίτερο ουρανό, διότι κάθε μέρα, ακόμα και αν κάθε μέρα φωτογραφίζετε, δεν παίζει ποτέ να πετύχετε ίδιο ακριβώς ουρανό, ειδικά αν μιλάμε με σύννεφα μέσα, με διάφορα σχέδια που κάνουν τα σύννεφα, δεν παίζει ποτέ, για πάντα αν φωτογραφίζετε, δεν παίζει ποτέ να πετύχετε ακριβώς τα ίδια σύννεφα. Πάμε και στο νούμερο 5, το οποίο το άφησα επίτηδες για το τέλος, μιας που θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερα εντός και εκτός εισαγωγικών πράγματα που βλέπω από φωτογράφους τοπίων. Ο λόγος φυσικά για το HDR ή αλλιώς High Dynamic Range ή στα ελληνικά υψηλό δυναμικό εύρος. Οι φωτογραφίες υψηλού δυναμικού εύρους λοιπόν έχουν την ιδιότητα να έχουν πληροφορία σε όλο το μήκος του ιστογράμματος. Έτσι λοιπόν έχουμε πληροφορία και στα shadows και στα midtones και στα highlights και αυτό γίνεται αρκετά εύκολα αν βγάλουμε πολλές φωτογραφίες με διαφορετική έκθεση, τις οποίες μετά τις περνάμε μέσα σε ένα πρόγραμμα για να τις ενώσουμε όλες μαζί και να πάρουμε από την κάθε μία αυτά που θέλουμε, ώστε να καταλήξουμε να έχουμε μία φωτογραφία με μεγάλο δυναμικό εύρος. Εδώ να σημειώσω ότι το Photoshop είναι χάλια στο κομμάτι του HDR, οπότε προτείνω να μην πειραματίζεστε με το Photoshop, αλλά να κατεβάσετε το Photomatics, το οποίο είναι μακράν καλύτερο σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της επεξεργασίας. Τώρα, εδώ λοιπόν θα μου πείτε τι παίζει με το HDR, γιατί το αναφέρω σαν λάθος. Διότι οι περισσότεροι φωτογράφοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι παίζει με αυτή την τεχνική, τα κάνουν μαντάρα. Επεξεργάζονται υπερβολικά τις φωτογραφίες τους, έχουν πάρα πολύ οξύτητα, πάρα πολύ contrast, τραγικά πολύ clarity, γενικά όλα είναι στο Θεό, είναι στο τέρμα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πολύ άσχημο αποτέλεσμα, πολύ άγριο αποτέλεσμα, βλέπουμε φωτοστέφανα γύρω από τα βουνά για παράδειγμα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να είναι φτηνιάρικο, να είναι ερασιτεχνικό και να είναι και αισθητικά άσχημο. Άρα λοιπόν, εάν είστε αρχάριοι, αν ξεκινάτε τώρα τη φάση με το HDR και δεν ξέρετε ποιο είναι το σωστό HDR, είτε να περιμένετε γιατί θα βγάλω ένα σχετικό βίντεο το οποίο θα αναλύει πλήρως όλη τη φάση, γιατί μέσα σε αυτό το βίντεο δεν χωράει να αναλύσω το HDR, θα βγω εκτός θέματος, είτε πολύ απλά μπορείτε να ψάξετε στο Google και να βρείτε πάρα πολλές όμορφες φωτογραφίες HDR. Το HDR, να σημειώσω εδώ, δεν έχει ως σκοπό να είναι 100% ρεαλιστικό. Υπάρχει το ρεαλιστικό HDR και υπάρχει και το φανταστικό HDR. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν όμορφα και άσχημα αποτελέσματα. Αν τραβάτε τα πάντα στα άκρα λοιπόν και είστε πολύ ακραίοι, είτε κάνετε ρεαλιστικό HDR είτε κάνετε φανταστικό HDR παραμυθένιο, το οπτικό αποτέλεσμα τελικό θα είναι άσχημο. Άρα λοιπόν πηγαίνετε βήμα-βήμα, δείτε πολλά παραδείγματα, διαβάστε tutorials,
Παρακολουθείτε το κανάλι μου φυσικά, διότι και εδώ λέω πάρα πολλές συμβουλές σχετικά και με το Photoshop αλλά και με τη φωτογραφία γενικότερα, ώστε να μπορέσετε να φτιάξετε ένα ποιοτικό HDR. Bottom line, μην το παρακάνετε με το πείραγμα της κάθε φωτογραφίας και φυσικά της τελικής ενωμένης φωτογραφίας, η οποία θα είναι το τελικό σας HDR. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Εάν το βρήκατε χρήσιμο, εάν σας έμαθε κάτι που δεν γνωρίζατε, ξέρετε τι να κάνετε, πατάτε το κουμπάκι από κάτω που λέει like και φυσικά εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατάτε και το κουμπάκι που λέει subscribe με το καμπανάκι από δίπλα για να λαμβάνετε ειδοποίηση με κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα έχουμε σύντομες συμβουλές με το Monday Fix και κάθε Πέμπτη έχουμε κριτική φωτογραφίας, Photoshop Challenge και συμβουλές πάνω στη φωτογραφία. Για να μην χάσετε λοιπόν κανένα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και θα τα πούμε εμείς όπως κάθε άλλη φορά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!